Τίποτε. Για την παρουσία σας εδώ. Εντάξει, γιατί πολύ αργά μιλήσαμε. Νωρίς το πρωί, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Λοϊζίδη, γιατί έκανα ακριβώς το ίδιο και στον κύριο Λοϊζίδη. Γεια σας, κύριε Λοϊζίδη, μου καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μακάρι να ήταν καλύτερο το ξύπνημα. Κύριε Νοφιδίδη, ξεκινάω από εσάς. Όντως, ζούμε την μεγαλύτερη αποτυχία μας, δεν είναι? Σίγουρα. Να δούμε κάποια θετικά που υπήρχαν, αν υπήρχαν θετικά. Και τώρα πρέπει νομίζω να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι, να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Εγώ θα σταθώ στα θετικά, στο ότι δεν ξεκίνησε ο αγώνας. Και καλά έκανε και δεν ξεκίνησε. Γιατί πολύ απλά, όπως δηλώσαμε και εμείς τα μέτρα που προτείναμε, εάν υπάρχει ρήψη φωτοβολίδων ή κροτίδων, θα πρέπει να διακοπεί άμεσα ο αγώνας. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αγώνα, πολύ ορθά δεν ξεκίνησε ο αγώνας. Ναι. Τώρα, αν το πάρουμε από την αρχή, είναι μια τραγωδία. Μια παταγώδης αποτυχία που θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει υπεύθυνους και θα πρέπει επιτέλους κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Για εμάς χθες χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία. Θα το πάρω έτσι λίγο διαφορετικά. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί μέσα από τα λάθη που έγιναν και να τα αναλύσουμε μετά, είχαμε τουλάχιστον από τη μία μεριά 1.065 άτομα σε συγκεκριμένο χώρο, περιορισμένους. Οι οποίοι κάποιοι από τους 1.065 προχώρησαν σε ποινικά αδικήματα. Και εγώ θα περιμένω κάποιες απαντήσεις από την υπεύθυνη ασφαλείας του γηπέδου. Αυτούς τους 1.065, πόσους συνέλαβαν και γιατί τους άφησαν να φύγουν από την κερκίδα χωρίς συλλήψεις? Επειδή ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ έντονη ημέρα, τον έχουμε στο τηλέφωνο, δεν θέλω να τον χάσουμε, γιατί θέλω να τον ρωτήσουμε και να μας πει. Κύριε Λοϊζίδη, κύριε Νοφιτίδη, δώστε μου λίγα λεπτά. Κύριε Ανδρέου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, με γύρονται πάρα πολλά ερωτηματικά για το τι πήγε λάθος χθες, κύριε Ανδρέου. Τι λέτε ότι πήγε λάθος? Να σας πω, κύριε Κωνσταντίνου, συγγνώμη, κύριε Αγαπητού. Εντάξει. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν τοποθετηθεί αρκετά μέλη της αστυνομίας, ένας μεγάλος αριθμός στις εισόδους στο σταδίο, ώστε να γίνονται οι έρευνες αυτές. Έχω επαναλάβει και στους συναδέλφους σας προηγουμένως ότι ενδεχομένως κάποια αντικείμενα, μικρά αντικείμενα, να διέλαθαν τις προσοχές των μελών της αστυνομίας που βρισκόταν στην είσοδο, για κάποιες μικρές κροτίδες που ενδεχομένως να κρύβονται σε κάποια απόκρυφα μέρη και να μην εντοπιστήκαν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά τα αντικείμενα, τα μεγάλα αντικείμενα τα οποία έχουμε δει να χρησιμοποιούνται από αυτούς τους οπαδούς, σίγουρα δεν εισήλθαν στο στάδιο από τις εισόδους. Δεν έγινε ο έλεγχος του στάδιου, δεν έγινε ο έλεγχος του στάδιου πριν να ξεκινήσει. Έγινε ο έλεγχος του στάδιου, αλλά ένα στάδιο, κύριε Αγαπητού, δεν είναι ένα δωμάτιο το οποίο είναι πολύ εύκολο και εξονυχιστικά να προβεί σε μια έρευνα. Υπάρχουν αρκετοί χώροι. Να σας δώσω το παράδειγμα του περασμένου Δεκέμβρη, όπου στο στάδιο Γασιπή είχε εντοπιστεί μια τσάντα με 50 τέτοια αντικείμενα, τα οποία ήταν πολύ καλά κρυμμένα και αν δεν γίνονταν επισκευές από κάποιους τεχνικούς σε κάποια θέματα, δεν θα εντοπίζονταν ποτέ, παρά μόνο τα πρόσωπα τα οποία τα είχαν τοποθετήσει εκεί. Και να πω ότι σε αυτή την περίπτωση είχαμε προχωρήσει και σε δύο συλλήψεις. Αλλά και στο συγκεκριμένο στάδιο, την περασμένη χρονιά, είχαμε εντοπίσει επίσης κάτω από ένα ψεύτο τάβανο, επίσης μια τσάντα, όπου και εκεί είχαν γίνει συλλήψεις. Οπότε προφανώς είναι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους εισάγουν αντικείμενα. Άρα τι κάνουμε? Από τη στιγμή που η αστυνομία λέει, παιδιά, εμείς ελέγχουμε, κάνουμε εξονυχιστικούς ελέγχους και δεν βρίσκουμε τίποτα. Μπαίνουν στο γήπεδο. Αυτό το ξέρουμε και το γνωρίζουμε και το αναλύουμε κάθε φορά. Αφού είναι έτσι η κατάσταση, τι κάνουμε για να το λύσουμε αυτό το κομμάτι? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας, είναι και θέμα του σταδίου. Μα κάποιου πρέπει να είναι θέμα, τέλος πάντων. Ενώ αν το στάδιο δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να το κλείσετε το στάδιο. Να αλλάξετε διευθυντή. Να τον καταγγείλετε.
Κοιτάξτε, δεν θέλω να περιπτωθήσουμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αρκετά μέτρα. Δηλαδή, θα πρέπει κατά τη διάρκεια τη εβδομάδα τα πρόσωπα τα οποία έρχονται στα στάδια αυτά, είτε για προπονήσει, είτε για επισκευέ, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο να επιβλέπει. Μάλιστα. Ώστε να μην εισέρχονται αυτά. Μα είναι πολύ μεγάλο το στάδιο για κάποιον άνθρωπο να επιβλέπει. Τα πρόσωπα τα οποία εισέρχονται θα πρέπει να επιβλέπει, όχι το στάδιο ολόκληρο. Θα πρέπει το στάδιο, τα στάδια αυτά να κληρώνονται, να μην επιτρέπεται σε οποιαδήποτε πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως περνούν από έξω, περνούν, εισέρχονται στα στάδια και τοποθετούν αυτά τα αντικείμενα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, κύριε Ανδρέου, κάτι άλλο. Αφού οι φωτοβολίδες και όλο αυτό το κακό ξεκίνησε πριν καν μπουν στο γήπεδο αυτοί που μπήκανε, γιατί τους επιτράπει είσοδο στο γήπεδο, γιατί δεν είπαμε από πριν, γίνεται ο κακός χαμός, αν τους αφήκουμε να μπουν μέσα, σίγουρα έχουν τσεβάλαση ή σίγουρα φέρνουν μαζί τους σε απόκρυφα σημεία. Ξέρω πόσα χωρούν στα απόκρυφα σημεία, αλλά τέλος πάντων, γιατί τους επιτρέψαμε να μπουν μέσα. Μα πού γνωρίζαμε, πώς γνωρίζαμε εμείς, κυρία Αγαπητού. Όχι, όχι, αφού γίνονταν από έξω, κύριε Ανδρέου μου. Είχαν ξεκινήσει από έξω, κύριε Αγαπητού, γύρω στις 5 και 20. Ναι. Ο παδί και των δύο ομάδων προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Ναι. Χρησιμοποιώντας και πισούς και τέτοια αντικείμενα. Ναι, ναι, βέβαια. Επενέβη το αντιοχλαϊκό όχημα. Μάλιστα. Πράγματι, σε φυγή. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτά τα πρόσωπα ήταν αυτά τα οποία εισήλθαν στο στάδιο. Επειδή όμως δεν γνωρίζουμε αν είναι αυτά ή όχι, έπρεπε να πούμε ότι ενδεχομένως να είναι αυτά. Άρα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κανέναν να μπει μέσα στο γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Αγαπητού. Δηλαδή, κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει αγοράσει εισιτήριο, πώς μπορεί να το αρνηθεί. Δεν πειράζει, κύριε Ανδρέου. Μα πάει σπίτι του, στεναχωρεμένο τσινό που αγοράσε εισιτήριο. Ναι, αυτό δεν επαφιέται από την αστυνομία όμως, κύριε Αγαπητού, γιατί επιρρύφονται όλες οι ευθύνες στην αστυνομία. Μα γι' αυτό θέλω να μιλάμε, για να αναγνωρίζετε ποιο έχει τελικά το πρόβλημα. Πολύ σωστά. Οι ευθύνες. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν ευθύνες. Κάναμε κάτι λάθος, κάναμε κάτι μέτριο, κάναμε κάτι που χρειάζεται βελτίωση. Πάντοτε χρειάζεται βελτίωση και ποτέ δεν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ικανοποιητικά. Βλέπετε ότι οι οπαδοί αυτοί βρίσκουν τρόπους κάθε φορά ώστε να εισάγουν αυτά τα αντικείμενα εντός του σταδίου. Και παραλαμβάνω, πέραν της χρήσης αυτών των αντικειμένων, είχαν εισέλθει και μέσα στο γήπεδο πριν ακόμα ξεκινήσει ο αγώνας. Και όταν η αστυνομία επενέβη και οι αντιοχλωγικές ομάδες, οι οποίες βρίσκονταν εξωτερικά του σταδίου ακριβώς για την ασφάλεια και για την ομαλή είσοδο των φιλάθλων και των οπαδών στο γήπεδο, όταν εισήλθαν στο γήπεδο, εισήλθαν τα μέλη της αστυνομίας. Το βλέπουμε στα πλάνα. Του σταδίου, αλλά ήταν ήδη πίσω στις κερκίδες τους, γιατί έχω ακούσει ότι έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις στο συγκεκριμένο σημείο. Ενώ επίσης θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Νεοφυτίδη όσον αφορά, γιατί είχαμε αφήσει τους οπαδούς που βρίσκονταν στις κερκίδες και έφυγαν χωρίς να τους συλλάβουμε. Υπάρχουν και κάποια συνταγματικά δικαιώματα για να μπορέσει να συλλάβει οποιονδήποτε. Πρέπει να διαπραχθεί ένα. Θα μπορούσαμε να τους ξαναελέξουμε, κύριε. Ένα λεπτό. Δηλαδή, το σοβαρό αδίκημα, κύριε Ανδρέου, το να φέρνεις όπλο, πιστόλι εντός αγωνιστικού χώρου και να διαπράττεις απόπειρα δολοφονίας στοχεύοντας συμπολίτες μας, δεν είναι σοβαρό αδίκημα που να σας δίνει το δικαίωμα να ελέξετε τον οποιοδήποτε εγκληματία. Σοβαρό μιλούμε τώρα. Σοβαρότατο αδίκημα, κύριε. Σοβαρό μιλούμε τώρα. Σοβαρότατο αδίκημα, πολύ σοβαρό αδίκημα, αλλά δεν εντοπίσεις το πρόσωπο το οποίο είχε στην κατοχή του αυτό το αντικείμενο, δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτό χωρίς σύλληψη. Γιατί να μην το αυτό είναι το δεδομένο και αυτό μας απασχολεί. Αλλά όταν εξέρχονται μια μερίδα οπαδών από τα στάδια οργανωμένη, πώς μπορείς να προχωρήσεις σε ελεγχούς ξανά. Εκεί μας απασχολεί η ομαλή αποχώρηση των οπαδών. Είχαν παραμείνει στο στάδιο οι οπαδοί της ΑΕΛ, ώστε να αποχωρήσουν αρχικά του Απόλλωνα για να μην έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και αυτό έγινε. Και αποχώρησαν στη συνέχεια οι οπαδοί της ΑΕΛ χωρίς να προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό. Εντάξει, είχαν ξεθυμάνει. Τελείωσε. Δεν έγινε και ο αγώνας. Κύριε Ανδρέου, μετά και από αυτά, γιατί ήταν και ένα crash test τώρα χωρίς πέρα από όλα αυτά, μπήκαν σε ισχύ άμεση τα επιπρόσθετα και ενισχυμένα μέτρα από πλευράς αστυνομίας. Δεν λειτουργήσαν. Έτσι δεν είναι. Γίνεται παραδοχή γι' αυτό. Τα μέτρα που λαμβάνονται, κυρία Αγαπητού, δεν μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια σειρά μέτρων τα οποία λαμβάνονται, αναμένεται να ληφθούν, ενδεχομένως αν χρειαστεί θα ληφθούν και άλλα, ακριβώς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι λύση άμεση ή δεν υπάρχει ένα μαγικό... Όχι, άμα σου λένε ότι έχουν άμεση ισχύ, σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να τα βάλεις σε ισχύ. Η άμεση ισχύ ήταν τα μέτρα και οι έλεγχοι που γίνονταν στις εισόδους. Ήταν ο καθορισμός χρόνου προσέλευσης.
Υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα τα οποία δεν αφορούν ακριβώς τα στάδια. Είναι και τα συφή, τα οποία έχουμε πει ότι εκεί που εντοπίζονται παραβατικές συμπεριφορές θα προχωρούμε σε διατάγματα κλεισίματος. Ναι. Δεν είναι μόνο στον χώρο του σταδίου τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν. Πάντως, εμένα, να σας πω κάτι, κύριε Ανδρέου, εμένα από όλα αυτά μου μένει ο τρόμος στο πρόσωπο του μωρού που πέφτει φωτοβολίδα δίπλα του. Ό,τι και πολύ να σωστά μου λέει οποιοδήποτε, αυτό το μωρό που είχε αυτό το προσωπάκι χθες και αποτυπώθηκε στις φωτογραφίες, που είναι, δηλαδή, με το ζόρι συγκρατούμε, το ξέρετε και πόσο έντονη γίνομαι κάποιες φορές, με το ζόρι συγκρατούμε όμως. Πραγματικά. Κύριε κάποιος Αμιλού, έριξε αυτή τη φωτοβολίδα. Ήταν και ένας από τους λόγους όπου ο υπεύθυνος αξιωματικός της αστυνομίας είχε λάβει υπόψη για να μην, να συμβουλεύσει τον διαιτητή ότι είναι επικίνδυνο στο να συνεχιστεί η διεξαγωγή του αγώνα. Δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αγώνα από την αρχή, κύριε Ανδρέου. Από τη στιγμή που είχαν εμφανιστεί όλα αυτά τα επικίνδυνα αντικείμενα στο στάδιο, ναι, ήταν πλέον επικίνδυνο για όλους τους φιλάθλους και επαναλαμβάνω, για εμάς πρωταρχικός σκοπός είναι η ασφάλεια των πολιτών μας που βρίσκονταν στα στάδια, στο μάλιστα συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Ανδρέου, γιατί έχει και άλλη υποχρέωση. Δεν θέλω να τον κρατάω από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέου, να είστε καλά. Πάμε αμέσως.